Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Καστανίδης χθες και ο κύριος Φίλης σήμερα είπαν το 1917 στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση υπήρχε από πίσω της ένας Γλινός. Το 1965 υπήρχε ένας Παπανούτσος. Σήμερα ποιον έχετε εσείς? Κύριε Φίλη, δεν το ξέρετε? Είναι ο ίδιος που έχετε κι εσείς. Έχετε τον ίδιο μέντορα. Είναι ο ΟΣΑ, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ο ΣΕΒ. Και οι αστικοί εξυγχρονισμοί του 65 και του 17 σήμερα έχουν αυτό το χαρακτήρα και αυτό το περιεχόμενο, γιατί ξέρετε, ο καπιταλισμός εξελίσσεται. Και το σχολείο που έχει ανάγκη σήμερα είναι αυτό. Και αυτό το σχολείο το υπηρετεί και η Νέα Δημοκρατία, το υπηρέτησε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αναβάθμιση του σχολείου, λέει το νομοσχέδιο. Βέβαια, από ένα νομοσχέδιο που έχει αυτόν τον τίτλο να απουσιάζει εντελώς το ειδικό σχολείο, η ειδική αγωγή, δεν ξέρω για ποια αναβάθμιση μπορούμε να μιλάμε. Ας έρθουμε όμως λιγάκι τώρα ξανά, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, στις δεξιότητες. Αρκεί να δούμε λιγάκι το ιστορικό αυτών των δεξιοτήτων στο σχολείο, όπως εισάγονται στην αρχή με την ευέλικτη ζώνη, έχουν δηλαδή έναν μη τυποποιημένο χαρακτήρα, έρχεται μετά ο ΣΥΡΙΖΑ και εφαρμόζει τη λεγόμενη θεματική εβδομάδα, συστηματοποιεί αυτές τις δεξιότητες, την παροχή τους δηλαδή, και τώρα η Νέα Δημοκρατία βεβαίως τα θεσμοθετεί, τα προορίζει πιλωτικά στην αρχή, αργότερα κανονικά στο ορολόγιο πρόγραμμα, από τον νηπιαγωγείο μέχρι το γυμνάσιο, και έχει μια σημασία αυτό. Και βεβαίως εδώ έχουμε πει εμείς, και θα το ξαναπούμε, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα, ότι αρκετές από αυτές τις εισαγόμενες δεξιότητες, ικανότητες ίσως καλύτερα, αλλά τέλος πάντων είναι και χρήσιμες κοινωνικά και απαραίτητες σήμερα για έναν άνθρωπο. Ξέρετε όμως, συνήθως μαζί με το βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα. Και μαζί με αυτές τις χρήσιμες δεξιότητες μπαίνει και η νεανική επιχειρηματικότητα, μπαίνει και η αηφόρος ανάπτυξη και κάτι ωραία τέτοια χαριτωμένα που ετοιμάζουν τον άνθρωπο βεβαίως για τη σημερινή εποχή να είναι πιθήνιος και υποταγμένος. Συνοψίζω για το θέμα το δικό μας προβληματισμό. Ποια θα είναι η σχέση αυτών των δεξιοτήτων με τη γνώση? Θα την υποκαθιστούν τη γνώση ή θα την προϋποθέτουν? Η δική μας απάντηση είναι η δεύτερη. Η θέση της κυβέρνησης, η θέση όλων των υπολείπων κομμάτων είναι βεβαίως να την υποκαθιστούν. Αυτό βγαίνει μέσα από τα πεπραγμένα σας, γιατί πολύ απλά στο σχολείο σας τη γνώση την πολύπλευρη, τη γενική μόρφωση, τη θεωρείτε πολυτέλεια. Στο σχολείο σας αυτό και στο εκπαιδευτικό σας σύστημα αρκούν οι 8 βασικές δεξιότητες τις οποίες έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως το απαραίτητο εκείνο εργαλείο στον αυριανό εργαζόμενο, συγγνώμη, απασχολήσιμο, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα είναι εργαζόμενος, με την ανάλογη φυσικά ιδεολογική προετοιμασία και χειραγώγηση. Σε αυτό το σχολείο δεν πας έτσι. Δεν πας καθόλου έτσι. Πρέπει να βγάλεις εισιτήριο. Το εισιτήριο αυτό στη μια του μεριά γράφει, είπαμε, ο ΟΣΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΣΕΒ, και απ' την άλλη γράφει αξιολόγηση. Αξιολόγηση βεβαίως που θα αποτελεί και το μοχλό της λειτουργίας αυτού του σχολείου, ώστε πρώτον να αναζητεί πόρους από οπουδήποτε εκτός από τον κρατικό προϋπολογισμό, οι οποίοι συνεχώς και θα λιγοστεύουν, και βεβαίως από την άλλη να το φτωχαίνει η αξιολόγηση, αυτό το εργαλείο να το φτωχαίνει σε περιεχόμενο, σε γνώση και σε μόρφωση, να το μετατρέπει σε ένα ring, σκέτο ring ανταγωνισμού μαθησιακών αποτελεσμάτων, για να κατηγοριοποιούνται και τα σχολεία και οι μαθητές ακόμα πιο έντονα, ακόμα πιο ταξικά, για να ενοχοποιούνται οι εκπαιδευτικοί, να ενοχοποιούνται οι γονείς και τα ίδια τους τα παιδιά, να γίνει δηλαδή αυτό που έλεγε ο Μπρέχτ: αυτοί που μας πήραν το βιβλίο από το χέρι μας κατηγορούν τώρα ότι μείναμε αδιάβαστοι. Εκεί οδηγεί αυτό το μέτρο της αξιολόγησης. Έγινε πάρα πολύ μεγάλος ντόρος ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ για τους διορισμούς. Ξέρετε, αυτό το θέατρο που στείνεται μεταξύ σας για τους διορισμούς πρέπει να το σταματήσετε τώρα. Είναι προκλητικό για τα χιλιάδες νέα παιδιά που τρέχουν σε όλη την Ελλάδα χρόνια τώρα. 40-41.000 ήταν φέτος, και τους κοροϊδεύετε με διορισμούς 10 χρόνια, πότε 20.000, πότε 15, πότε 10. Κάντε τους! Μονιμοποιήστε τώρα αυτούς τους ανθρώπους.
Θέλετε να κάνετε το πρώτο, το στοιχειώδες βήμα για την αναβάθμιση του σχολείου. Μονιμοποιήστε αυτούς τους εκπαιδευτικούς. Είναι πάρα πολύ απλό. Πάμε λιγάκι στην ελληνόγλωσσα εκπαίδευση. Μια πονεμένη ιστορία. Στην πραγματικότητα με τις διατάξεις δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα της εκπαίδευσης των Ελλήνων μεταναστών. Υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε υποδομές. Την ιστορία του σχολείου του Μονάχου ας μην την ανοίξουμε τώρα. Είναι ντροπή πραγματικά. Υπάρχουν ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς και βεβαίως βάζετε κι εσείς το όριο των 40 παιδιών για να δημιουργηθεί ένα τμήμα ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό. Αποτέλεσμα, αρκετές περιοχές, στην Ιταλία, στην Ελβετία, στη Γερμανία, στη Δρέσδη, όπου δεν συγκεντρώνεται αυτός ο αριθμός των 40 παιδιών, να μην μπορεί να γίνει αυτό το τμήμα ελληνικής γλώσσας. Τι θα γίνουν αυτά τα παιδιά? Θα τρέχουν οι γονείς τους από εδώ και από εκεί, χιλιόμετρα ολόκληρα ή ατέλειωτα μάλλον, ή θα αναγκάζονται να μαζεύουν και να βάζουν οι ίδιοι από την τσέπη τους λεφτά για να πληρώσουν, για να νοικιάσουν ένα χώρο, να πληρώσουν ένα δάσκαλο, να αγοράσουν βιβλία. Για αυτά τα πράγματα μιλάμε. Και μάλιστα αυτό πότε γίνεται έχει σημασία σε μια εποχή όπου η μετανάστευση γνωρίζει νέα έξαρση. Και εκεί που λέγαμε ότι είχαμε λύσει τέλος πάντων μετά από χρόνια μετακόπων και βασάνων τα προβλήματα των παιδιών των Ελλήνων μεταναστών, τώρα επειδή έχουμε την έξαρση αυτή εμφανίζονται ξανά και εμφανίζονται ακόμα πιο έντονα. Πάμε λιγάκι στα πειραματικά και στα πρότυπα σχολεία. Πρόκειται βεβαίως περί δύο διαφορετικών τύπων σχολείων, άλλο τα πειραματικά, άλλο τα πρότυπα. Και ασφαλώς, αν ρωτάτε εμάς για το αν υπάρχει ανάγκη πειραματισμών στην εκπαίδευση, πειραματισμών στις διδακτικές μεθόδους, στα μέσα και τόσα άλλα, η απάντηση για μας είναι αναμφισβήτητα ναι, φυσικά. Και θα πρέπει να γίνονται πειραματισμοί στην εκπαίδευση. Γι' αυτό όμως προσθέτουμε ότι δεν είναι σωστό να παγιώνονται ως πειραματικά σχολεία κάποια πολύ συγκεκριμένα σχολεία και να παραμένουν ως τέτοια χρόνια ή και δεκαετίες. Λέμε ότι αυτά τα σχολεία θα πρέπει να ανανεώνονται, να απλώνονται σε όλη τη χώρα, έτσι ώστε αναχρονικά διαστήματα βεβαίως τακτά και όταν ολοκληρώνεται ο πειραματισμός των οποίων έχουν αναλάβει, όταν ολοκληρωθεί δηλαδή η πειραματική τους προσπάθεια, για να ανανεώνεται και το μαθητικό τους δυναμικό, ώστε αυτή η πειραματική προσπάθεια να οδηγεί και σε πιο αντικειμενικά συμπεράσματα. Για τα πρότυπα τώρα και για την αριστεία. Ξέρετε, κυρία Υπουργέ, θα το ξαναπούμε. Εμείς την αριστεία δεν σας τη χαρίζουμε με τίποτα. Γιατί για μας αυτή η διαρκής προσπάθεια αυτοβελτίωσης, μορφωτικής αυτοβελτίωσης του ανθρώπου, είναι αυτονόητη. Την καταβάλουν αυτή την προσπάθεια και σήμερα οι κομμουνιστές. Εδώ θα μου πείτε, οι κομμουνιστές το έδειξαν στις πιο άγριες μέρες, στα άγρια χρόνια της εξορίας και των διωγμών τους, όταν στους τόπους του μαρτυρίου τους έστειναν σχολές αυτομόρφωσης, τα πέτρινα πανεπιστήμια, ξακουστά πανεπιστήμια εκείνης της εποχής, από όπου βγήκανε εξαιρετικοί επιστήμονες πραγματικά, χωρίς το πτυχίο βεβαίως, αλλά κατά τα άλλα δεν είχαν σε τίποτα να ζηλέψουν τη μόρφωση που πήραν από αυτές τις σχολές, βεβαίως από δασκάλους πάρα πολύ εμπνευσμένους, να μην λέμε τώρα εδώ ονόματα. Στα πρότυπα πραγματικά φοιτούν παιδιά λαϊκών οικογενειών. Δεν θα το αμφισβητήσουμε, ασφαλώς. Και πρέπει να φοιτούν γιατί αρκετά από αυτά έχουν εξαιρετικά χαρίσματα, έχουν ιδιαίτερες κλίσεις, αλίμονο. Δεν το αμφισβητούμε. Όμως, ξέρετε, επειδή χθες ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ο κύριος Συρίγος, είπε ότι, εν πάση περιπτώσει, στα πρότυπα σε αυτά σχολεία εξαφανίζονται οι ανισότητες, οι ταξικές, και ο συναγωνισμός, λέει, των παιδιών γίνεται επί ίσης όρης. Αυτό δεν ισχύει φυσικά, γιατί πολύ απλά οι κοινωνικές ανισότητες, οι οικονομικές, οι μορφωτικές δηλαδή ανισότητες, δεν μένουν έξω από το σχολείο, τις μεταφέρουν μαζί τους οι μαθητές και μέσα στο σχολείο και εκδηλώνονται. Βεβαίως τώρα υπάρχει ένα ζήτημα εδώ να απαντήσει το Υπουργείο. Πώς γίνεται και σε αυτά τα πρότυπα σχολεία, τους φάρους της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, να υπάρχουν τόσα κενά κάθε χρόνο, κενά εκπαιδευτικών, ενώ υπάρχει μια σιωπή από το Υπουργείο σχετικά με τη μετακίνηση των παιδιών που φοιτούν σε αυτά τα σχολεία, μιας και αναφέρονται σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές. Πάμε λιγάκι στα ξενόγλωσσα. Το τρέχω λιγάκι γιατί ο χρόνος είναι πιεστικός. Αφού το ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το μαγαζί, όπως είπαμε, στη Φιλοσοφική
του Πανεπιστημίου της Αθήνας, το πήγε μετά, το μεγάλωσε στο Διεθνές Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη. Τώρα η Νέα Δημοκρατία το γενικεύει και ανάβει το πράσινο φως για να ιδρύσουν τέτοια τμήματα ξενόγλωσσα και με δίδακτρα. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Όλα τα πανεπιστήμια θα απευθύνονται, λέει, σε αλλοδαπούς σε πρώτη φάση, ενώ τα έσοδα από τα δίδακτρα αυτών των προπτυχιακών προγραμμάτων, όπως και τα δίδακτρα που γενίκευσε ο ΣΥΡΙΖΑ στα μεταπτυχιακά, μην το ξεχνάμε, δέστε πώς το πάνε και οι δύο, ο ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί. Αυτά τα έσοδα λοιπόν από αυτά τα δίδακτρα προορίζονται να αναπληρώσουν τη μειούμενη διαρκώς κρατική χρηματοδότηση. Αυτή είναι η εξήγηση, είναι πάρα πολύ απλή. Δηλαδή, ολοκληρώστε, κύριε γιατί Δελή. Γιατί αυτήν ακόμα την κρατική χρηματοδότηση για να την πάρει ένα ίδρυμα θα πρέπει να αξιολογηθεί σύμφωνα με τις νόρμες της αγοράς. Σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο τώρα η ανάδειξη της διοίκησής του φυσικά αποκτά ιδιαίτερη σημασία και η διοίκησή του θα πρέπει να είναι προσανατολισμένη και προσιλωμένη, αφοσιωμένη σε αυτήν την επιχειρηματική λειτουργία. Γι' αυτό και το εκλεκτορικό σώμα αυτής της διοίκησης περιορίζεται στους καθηγητές, βγάζοντας και πετώντας έξω όλους τους άλλους. Είναι απαράδεκτο. Το μόνο που αποδεικνύεται με αυτό το μέτρο είναι ότι όσο εντείνεται ο επιχειρηματικός χαρακτήρας του Πανεπιστημίου, τόσο θα περιορίζεται και η δημοκρατία μέσα σε αυτό. Για τις μετεγγραφές, μια λέξη, κύριε Πρόεδρε, για τις μετεγγραφές και μια λέξη για το άρθρο 5, σας παρακαλώ. Σας εκλιπαρώ. Πολύ σύντομα. Κλείστε όμως. Θα είμαι πολύ σύντομος. Όχι, όχι. Για τις μετεγγραφές, λοιπόν, προστίθεται το ακαδημαϊκό κριτήριο, μπαίνει ένας ακόμη κόφτης ανάμεσα σε αυτούς που έβαλε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αποτέλεσμα να αποκόπτονται, να αποκλείονται, να απαγορεύεται στην ουσία να σπουδάζουν τα παιδιά των φτωχών λαϊκών οικογενειών, γιατί ως γνωστόν η κατάσταση με τις φοιτητικές συστίες, ας μην τα συζητάμε, είναι απαράδεκτη. Για το άρθρο 5 και τη διαγωγή. Επικαλείται το Υπουργείο τον παιδαγωγικό χαρακτήρα του μέτρου. Η πείρα λέει ιστορική ότι αυτός ο χαρακτήρας ο παιδαγωγικός δεν υπήρξε ποτέ. Είναι ένα μέτρο καταδικασμένο στη συνείδηση της κοινωνίας και γραμμένο στις πιο μαύρες σελίδες της εκπαίδευσης. Όσο για το σοφρονιστικό του χαρακτήρα που αναφέρεται, αυτός θα έχει το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα που έχει ένας δυνατός αέρας στην κατάσβεση της φωτιάς. Τα επιχειρήματά σας, κυρία Υπουργέ, δεν πείθουν ούτε εσάς. Να το αποσύρετε τώρα, αυτό το άρθρο, το 5. Ευχαριστώ.